έρθει με ένα άρθρο ή όλη συμφωνία, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, εδώ δεν έφερε με ένα άρθρο την κατάργηση του μνημονίου. Θα φέρει τώρα την αναβίωσή του. Εδώ πέρα λέει ότι ήταν παράταση τη Δανειακή Σύμβαση. Άρα είμαστε στο μνημόνιο. Επιτέλους, στο παραδεχτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, μπας και πάμε λίγο πιο μπροστά. Για να δούμε πώς θα βγούμε από αυτό το μνημόνιο. Σήμερα, σας θυμίζω, στις 4 η ώρα έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το Μνημόνιο, στην οποία συμμετέχω εκπροσωπώντας το ποτάμι. Mm. Και είναι η απορία άξιων που κάνουμε εξεταστική για ποιο λόγο μπήκαμε στο μνημόνιο. Και δεν κάνουμε εξεταστική για ποιο λόγο δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο. Αλλά θα απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Σκάλκο και κυρία Χρυστοφιλέα. Κάθε μέρα που περνάει, η ζωή πολλών Ελλήνων και Ελληνίδων φυσικά γίνεται ολοένα και δυσκολότερη. Οι άνεργοι μπαίνουν πιο βαθιά στο πηγάδι της μελαγχολίας, της φτώχειας και του άδειλου μέλλοντος. Οι εργαζόμενοι τρέμουν το φιλοκάρδι τους για το τι θα συναντήσουν την επομένη το πρωί, αν θα έχουν τη δουλειά τους ή όχι. Οι επιχειρηματίες στενάζουν κάτω από τα δεινά της αγοράς, με ρευστότητα μηδέν, με προβλήματα χιλιαδιό, με εμπορικό τζίρο πολύ πεσμένο. Και σας θυμίζω ότι ήδη έχουμε μπει σε ύφεση, βάσει των στοιχείων και της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Και κάθε μέρα ακούμε τη μια βγάζει από το καπέλο ΣΥΡΙΖΑ το λαγό της ρήξης. Την άλλη μας λέει όχι, μην ανησυχείτε, είμαστε κοντά σε συμφωνία. Όχι, σε μια εβδομάδα θα έχουμε, σε μια εβδομάδα δεν θα έχουμε χρήματα. Άρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο λαός θέλει λύσεις. Ο λαός θέλει λύσεις τεκμηριωμένες. Στην Ευρώπη κανείς δεν πήγε σαν το Far West με τα πιστόλια και να αρχίζει να πυροβολεί για να πετύχει το στόχο του. Στην Ευρώπη χτίζονται συμμαχίες, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται μελέτη. Αυτά μέχρι στιγμής έχω την αίσθηση ότι δεν βλέπω η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ αν προτιμάτε, γιατί τελευταίως οι ΑΝΕΛ σέρνουν από τη μύτη το ΣΥΡΙΖΑ, να οδηγείται με ένα πρόγραμμα. Θέλω να σας πω το εξής. Σε ποιο κομμάτι, γιατί το λέτε αυτό? Να, θα σας θυμίσω εχθές για παράδειγμα στην επιτροπή στην οποία συμμετείχα, του παραγωγής και εμπορίου, που μας φέρανε μια κυρία για τη θέση, την ευαίσθητη θέση της αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ, του Ενιαίου Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ναι. Η οποία μας έλεγε ότι μας ψεκάζουν, ότι κυκλοφορούν κουνούπια με μικροκάμερες, ναι. Ότι είναι αντιευραία, δήλωνε αντιευραία. Δεν το είπε μέσα, ήταν για τις αναρτήσεις. Ήμουνα στην επιτροπή, εγώ έθεσα το ζήτημα, ξέρετε. Ναι. Και με δική μου ένσταση και δικό μου αγώνα, όπως και βεβαίως και του κυρίου Δανέλη, του συναδέλφου μας και του κυρίου Χατζηδημητρίου από το ποτάμι, η υποψηφιότητά της απεσύρθη. Γιατί σας τα λέω αυτά? Σας είπε τέτοια πράγματα μέσα στην επιτροπή. Βεβαίως. Λοιπόν, τα δηλώσαμε εμείς, τα δείξαμε, ήταν οι αναρτήσεις στο Facebook, ήταν τοποθετήσεις της δημόσιας, ταράχθηκε ο υπουργός ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος ούτε ήξερε προφανώς ποια ήταν η υποψηφιότητα, του την είχαν φορέσει καπέλο και αμέσως μετά απεσύρθη η υποψηφιότητά της μετά από το θέμα που θέσαμε εμείς στο ποτάμι. Λοιπόν, δεν το σέρνει από τη μύτη, λοιπόν, γιατί. Πώς, όταν φέρνει μπροστά. Δηλαδή, αν δεν μιλάγαμε εμείς, αν δεν είχαμε πάρει χαμπάρι εμείς την ποιότητα του δημόσιου λόγου της κυρίας, θα είχε περάσει. Μακάρι να ήταν η κυρία Θανασοπούλου μόνο. Μόνο. Συμφωνώ. Αυτός ο κυρία αλλά... ρόλο στο λόγο στον ανέλητο ή άλλο. Είμαστε με την. Ως χώρα όμως, αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Ο ίδιος ο υπουργός, όπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι σε δύο εβδομάδες που καλά υποσημειώσετε κι εσείς, μία εβδομάδα πέρασε, μας τελειώνουν τα χρήματα. Και όσο είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, τόσο πιο αδύναμοι είμαστε ως διαπραγματευτική θέση και ισχύ έναντι των Ευρωπαίων. Σας θυμίζω ότι την ίδια στιγμή που η Eurostat ανακοινώνει ύφεση στην Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο του έτους, στην Κύπρο έχουν ανάπτυξη συν 1,4%. Στην Πορτογαλία, την πιο αδύναμη ευρωπαϊκή οικονομία, μετά τη δική μας, θα έχουν ανάπτυξη 0,4%. Εγώ λέω λοιπόν, κάντο όπως οι Πορτογάλοι, κάντο όπως οι Κύπροι, φτιάξε συμμαχίες, βάλτε το κεφάλι κάτω με πρόγραμμα, χωρίς συνθήματα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα για να βγούμε μπροστά. Και τώρα μου λέτε για τους φόρους και όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία επαγγελόμενος τι? Τη εισάχθεια για τη διαγραφή χρέους. Ακούσαμε για διαγραφή χρέους. Ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι αυτά είναι απαγορευμένες λέξεις στους θεσμούς ή την Τρόικα. Μας είπαν ότι οι τράπεζες πίνουν το αίμα του λαού. Το πίνουν, μάλιστα. Υποχρεώνουν τώρα όλους να πάρουν πιστωτική κάρτα. Όλο τον κόσμο. Μας είπαν ότι οι φόροι είναι αυτοί που έχουν φέρει την Ελλάδα στην κατάσταση ύφεσης. Θα επιβάλλουν φόρο ύπνου στα ξενοδοχεία, φόρο ξύπνιου δεν ξέρω εγώ πού, φόρο πολυτελούς διαβίωσης, έκτακτες εισφορές σε όσοι έχουν εισόδημα από 30.000 ευρώ και πάνω. Θα επιβάλλουν ένα σωρό φόρους οι οποίοι θα... Και φυσικά θα... μένει ο έμφυα. Τι λέτε? Και φυσικά μένει ο έμφυα. Ο έμφυα μένει και παραμένει και θα πορευτεί στο μέλλον ποιο ξέρει για πόσο ακόμα. Άρα, α, και το χειρότερο, εντάξει, λέει θα χτυπήσω τη φοροδιαφυγή. Τοποθέτησαν και... για το 15 τώρα. Εδώ έλεγε ότι είναι ένας φόρος αντισυνταγματικός, δίκαιος, απέσιος, μαζί του και εγώ. Καταργήστε τον λοιπόν. Δεκέμβρη του 2014, παραμονές εκλογών,
τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καλούσαν τον κόσμο να μην πληρώνουν τους φόρους. Και ότι γιατί το Φεβρουάριο θα καταργηθούν. Ναι. Ήταν πατριωτικό καθήκον πριν τις εκλογές να μην πληρώνει τους φόρους, έγινε πατριωτικό καθήκον μετά να πληρώνει τους φόρους. Λοιπόν, η χώρα δεν μπορεί να ζει γονατισμένη. Αυτά τα επιχειρήματα λοιπόν που λέτε, ναι, για να τιμένει να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό το πακέτο των μέτρων όμως, κύριε Μιρά, φέρνει αυτό ακριβώς που έθεσα και στους προηγούμενους το ερώτημα. Δηλαδή, αν η νέα αυτή κυβέρνηση που ήταν στη μία όχθη και έχει βρεθεί στην απέναντι κάνοντας κολοτούμπα, κάνοντας τέτοιες υποχωρήσεις που δεν πίστευε κανείς, και η άλλη πλευρά δεν κάνει τίποτα. Η άλλη ποιο εννοείται? Η άλλη πλευρά των δανειστών. Δανειστές, ναι. Έτσι. Και ακούστε, συνεχίζουν να λένε μονίμως ότι κόψτε κι άλλο. Με συγχωρείτε όμως. Οι δανειστές τους ξέρουμε τι είναι. Ποια είναι η λύση λοιπόν, όμως? Να είμαστε εμείς σε πρόγραμμα και σχέδιο. Πάμε σε συμφωνία, έτσι. Το πρώτο βήμα για τη λύση ξέρετε ποια είναι? Να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας ενώπιον των πολιτικών αρχηγών, να τους καλέσει όπως ζήτησε ο Σταύρος Θεοδωράκης για επίσημη ενημέρωση, να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά που συζητάμε τώρα μεταξύ μας, εν είδη υποψία, σεναρίων και δεν ξέρω τι, να τα ακούσουμε τεκμηριωμένα και εκεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τι πιο επίσημο, τι πιο υπεύθυνο, ούτως ώστε οι πολιτικές δυνάμεις να απαντούν στις ερωτήσεις που μας θέτεται με συγκροτημένο τρόπο βάσει της ενημέρωσης που θα έχουμε. Δεν μπορεί να επικαλούνται μια συμφωνία, την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, και να μην την έχουμε δει στη Βουλή. Ναι. Εάν όμως είναι τέτοιο βαρύ το πακέτο, αυτό λέμε τώρα, το ποτάμι έχει άποψη τι πρέπει να γίνει? Βεβαίως. Δηλαδή λέμε ναι γιατί πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία? Ακούστε. Ή βάζουμε μέχρι εδώ και μη παρέκει, δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω? Για μας το... Γιατί έχω καταλάβει, βεβαίως, πάμε σε συμφωνία πάση θυσία. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε πάση θυσία ευρώ. Εμείς λοιπόν θα υποστηρίξουμε μια συμφωνία η οποία θα κρατάει τη χώρα στην καρδιά του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν είναι να μας πάει στη δραχμή και να κάνουμε συνασπισμό με το λατρεμένο ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τότε εμείς θα πούμε όχι. Λοιπόν, όπως και να έχει. Και τα BRICS. Τι λέτε? Υπάρχουν και τα BRICS. Είναι η νέα ιδέα. Ναι, και τα ρούβλια και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, νέα ιδέα. Εμείς επίσης στο ποτάμι δεν είμαστε αφελείς. Ούτε à la carte μπορεί κάποιος να μας χρησιμοποιεί. Έχουμε απόψεις, πολιτικές αρχές και πάνω σε αυτές θα πορευτούμε. Αλλά το μπαλάκι είναι στη συγκυβέρνηση. Να ανοίξουν τα χαρτιά τους ενώπιον του ελληνικού λαού. Πού είναι όλοι αυτοί οι πολιτικοί ηγέτες που πριν τις εκλογές λένε εγώ σε κοιτάω κατάματα πολίτη και στα λέω όλα? Τώρα πού είναι? 100 μέρες διαπραγματευόμαστε και δεν ξέρουμε. Συγνώμη, αν πηγαίνουμε αλλά... στα βράχια ή αν πηγαίνουμε δυστυχώς. Αυτό είναι φαινόμενο κοινωνιολογικής ανάλυσης. Δηλαδή είναι πρώτη φορά που σε μια χώρα που δυστυχώς οικονομικά είναι σπαρασόμενη χώρα. Δεν ζητείτε, όχι από εσάς, δεν ζητείτε η γνώμη της κυβέρνησης, αλλά η γνώμη της αντιπολίτευσης. Καλά, δηλαδή, κυβέρνηση... στο τραπέζι δεν υπάρχει και κυβέρνηση. Και όπως καταλαβαίνετε. Σας το λέω δημοσιογραφικά. Σας το λέω δημοσιογραφικά γιατί η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι από τις 25 Ιανουαρίου κυβερνάτονται. Από εβδομάδα. Μια κουβέντα ακόμα. Και δεν μονοπολώ τον χρόνο. Το έχω πει και άλλες φορές και μάλιστα το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή που εσείς λείπατε, κυρία Χρυστοφυλλέ. Ήταν μόνο ο ήμουνα στο 11, δεν έλειπα. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα αυτής της συγκυβέρνησης είναι πολιτισμικό. Οι μαύρες ρίζες του κομματισμού ξανά έχουν απλωθεί στο χώμα και μου κάνει εντύπωση, αν έρθετε στο εντευκτήριο της Βουλής, στο καφενείο της Βουλής, κάνετε ένα πέρασμα, θα δείτε για παράδειγμα τον κύριο Νικολόπουλο τον Ανέλ, με τις γνωστές ομοφοβικές, αντισημιτικές, ακροδεξιές απόψεις, αγκαζέ, αγκαλιά, χαμόγελα και ζεστή ατμόσφαιρα με τους μισούς υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θα δείτε μέσα στη Βουλή πώς ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους και συντονίζονται, γιατί το λέω αυτό, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει σε έναν βαθμό και μεταλλάσσεται ένα κομμάτι του από το πολύ παρεδώσε με τους ΑΝΕΛ. Και σας ξαναλέω, εχθές προόριζαν για μια ευαίσθητη θέση, τη θέση της αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ, μια κυρία που πιστεύει στους ψεκασμούς, που πιστεύει στους σιωνιστές και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό που περιγράφεται δεν με χαλάει. Θα ήθελα να το πω όμως και στην κοινωνία. Να σας πω ότι, αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, που όπως θέλει να λέει, δεν έχει τα βαρύδια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν είναι βαρύδιο ο Νικολόπουλος και η ΑΝΕΛ και οι απόψεις οι ακραίες. Να ολοκληρώσω. Θέλω να πω και μέσα στο υπουργικό σχήμα. Ναι. Με τα φθαρμένα υλικά που λέει ότι έχει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και όλοι αυτοί που κυβερνήσανε. Αυτή η κυβέρνηση. Θα ήθελα λοιπόν από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει είναι να φιλιώσει την κοινωνία. Να τη φιλιώσει, δεν λέω, αλλά όχι να την κάνει να τη μεταλλάξει σε κάτι διαφορετικό. Δεν την έχει φιλιώσει. Την έχει φημώσει, πώς το λένε, την έχει γεμίσει στο ψέμα προεκλογικά. Φλωμώσει το ψέμα, μπράβο. Και τώρα έρχεται να πληρώσει τα ψέματά της. Διότι, όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός, είμαι όμηρος του αρχείου.
Και η κυβέρνηση αυτή είναι όμηρος των όσων έλεγε προεκλογικά, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που κάνει. Να μην βιάσουμε τομέα προς τομέα, διότι θα χαλάσουμε εδώ πέρα, θα πούμε διάφορα. Ρωτήστε ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Δεν ψήφισαν εμένα, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Όταν βλέπουν αυτή τη δικτύωση και τον εναγκαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιων υπουργών με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και όλο αυτό, αυτό το πράγμα, φρικάρουν οι άνθρωποι και λένε αυτό δεν ήταν η αγανακτισμένη. Και αυτό είναι... Τι ήταν η αγανακτισμένη. Ό,τι και να ήταν. Αυτό πάντως δεν είναι πρώτη φορά αριστερά. Ρωτήστε τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, ανθρώπους αγνούς και σοβαρούς, πώς έχουν φρικάρει. Όταν αυτοί λοιπόν οι δύο διαφορετικοί άνθρωποι κάθονται και συζητάνε και μπορούν να διαφορούν, αλλά κάπου οδηγούνται. Αφού όμως το ένα άκρο και το άλλο τσακώνομαι ή σκοτώνομαι. Σωστό. Να συζητάμε και να ενημερώνει ο ένας υπεύθυνο τον άλλο. Είναι ή δεν είναι υποχρέωση της κυβέρνησης σήμερα, 110 μέρες μετά τη διαπραγμάτευση που είμαστε στο χείλος του γκρεμού, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Ναι. Κύριε Κρεμαστίνε.